Φιλαράκια μου, τι κάνετε? Εγώ είμαι πολύ κουρασμένη. Είναι σχεδόν 11 η ώρα το βράδυ. Πήγα το απόγευμα, ψώνισα κάποια πραγματάκια συμπληρωματικά. Πιο πολύ φρούτα και λαχανικά είναι και γάλα. Θα τα δούμε τώρα ένα-ένα. Δεν έλεγαν τα μικρά να κοιμηθούν με τίποτα. Έχει αποδειχτεί ότι δεν μπορώ να κάνω βίντεο όταν είναι τα μικρά ξύπνια, γιατί χώνονται συνέχεια, μιλάνε, πετάγονται, τσιρίζουνε. Γενικά ζητάνε προσοχή, οπότε δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά βίντεο. Πρέπει ή να κοιμηθούνε ή να είμαι κάπου έξω, τέλος πάντων να μην είναι μαζί μου τα μικρά. Λοιπόν, να μην μακρηγορώ, πάμε να δούμε λίγο τα πράγματα που πήρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τα παγωτά. Αυτά έχω μόνο τις συσκευασίες, γιατί τα έχω βάλει από ώρα στην κατάψυξη, γιατί θα είχαν γίνει σούπα άμα τα κρατάγαμε. Είναι 6 μικρά με τις μίλκα, με σοκολάτα μίλκα και λευκό μέσα και με Oreo. Νομίζω τα έχω πάρει άλλη μια φορά πέρσι αυτά. Καλά ήτανε. Καλούτσικα ήτανε. Έτσι ήταν, είναι mini. Βλέπετε, γράφουν mini. Βολεύουν και για τα μικρά και για μας, γιατί εντάξει μας αρέσει να τρώμε παγωτά, αλλά όχι πολύ. Βέβαια εγώ τώρα δεν τρώω τίποτα από αυτά λόγω διατροφής που κάνω, αλλά οι υπόλοιποι όλοι τρώνε. Λοιπόν, πήρα ένα, δύο, είναι βιολογικά αγγουράκια. Θα βγει που θα πάει. Τρία. Τρία αγκουράκια. Δύο. Είπαμε, ψωνίζω όσο πιο πολύ βιολογικά μπορώ. Οπότε, στα δικά μου τα βίντεο τουλάχιστον βλέπετε πιο πολύ βιολογικά προϊόντα. Ή τουλάχιστον αυτά που ονομάζονται βιολογικά, γιατί δεν μπορώ να είμαι και 100% σίγουρη ότι είναι βιολογικά. Λοιπόν, εδώ έχουμε τώρα. Θα δείξα την άλλη φορά, προηγούμενο βίντεο νομίζω ήταν. Είναι αυτό το quark. Αυτό δεν είναι, ναι, quark. Βλέπετε το γράφει εδώ. Να το. Dessert λέει. Το quark είπαμε είναι χτυπημένο σαν γάλα, γιαούρτι, σαν τυρί, είναι κρεμώδες, πολύ πολύ απαλό. Θυμίζει γιαούρτι πιο πολύ. Τέλος πάντων, εδώ στη Γερμανία το λένε κουάρκ. Και συγκαταλέγεται στα είδη τυριού. Λοιπόν, και είναι με βανίλια. Με φραουλίτσα. Και με ροδάκινο. Τα πήρα προχθές να το δοκιμάσουμε, πήρα από μια γεύση. Μου είπαν ότι τους άρεσαν. Εδώ οι άντρες του σπιτιού και τα μικρά που τους έδωσε ο άντρας μου. Συγγνώμη, είμαι κουρασμένη, οπότε άμα κάνω σαρδάμ, συγχωρήστε με. Τους άρεσε λοιπόν, οπότε πήρα μια εξάδα να έχουμε. Μετά πως τα βγάζω σας τα δείχνω, έτσι. Λοιπόν, τρεις πιπέριτσες. Τρία διαφορετικά χρώματα. Εγώ τώρα λόγω της διατροφής τρώω μία πιπεριά την ημέρα, ομή, γιατί έχει πάρα πολύ βιταμίνη C, εκτός από φυτικές ίνες και λοιπά που έχουν. Η πιπεριά έχει πολύ περισσότερη βιταμίνη C από ό,τι έχει ακόμα και το πορτοκάλι. Οπότε είναι μια πολύ καλή πηγή και ενέργειας και εγώ δεν παίρνω πάρα πολλές θερμίδες. Λοιπόν, και βρήκα και δύο και πήρα. Κόκκινη και κίτρινη. Βασικά ήθελα να πάρω μόνο τις bio και ήθελα να πάρω κανένα δύο ακόμα, αλλά είχε μόνο κόκκινες ξεχωριστά μόνες τους και εμένα μου αρέσει πιο πολύ η κίτρινη. Είναι λίγο πιο ήπια η γεύση, δεν... η κόκκινη είναι πολύ δυνατή και η πράσινη. Και έτσι πήρα και μια τριάδα ακόμα επειδή είχε την κίτρινη μέσα. Λοιπόν, καρατάκια, δύο. Αυτά είναι 1 κιλό. Οι πιπερίτσες αυτές είναι 400 γραμμάρια. Οι δύο. Αυτές είναι 500 γραμμάρια.
Δεν με ρωτάτε για τις ποσότητες και ξεχνάω μερικές φορές. Αυτά είναι, μισό να τα βγάλω. Πόσα πήρα τώρα, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7 έχω πάρει. Μπορεί να πεις γιατί 7, δεν ξέρω. Λοιπόν, είναι αυτά εδώ. Είναι σαν νεκταρίνια, αλλά πλακέ. Είναι πάρα πολύ νόστιμο, μας άρεσουν πάρα πολύ. Δεν τα έχει συσκευασία, καλύτερα το περασίμα. Τώρα αυτό, να σας πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι πόσο ζύγισε και αυτά. Ήτανε με το κιλό. Θα σας γράψω από κάτω τις τιμούλες, τις βλέπετε έτσι και αλλιώς εσείς τώρα. Λοιπόν, πήραμε για τα μικρά. Πήρα. Μόνο μου πήρα. Πήρα. Και Kinder Joy. Έτσι για το απόγευμα, όταν σηκώνονται. Θέλουμε λιγάκι. Πότε τρώμε παγωτάκι, πότε τρώμε κάτι τέτοιο. Αυτό έτσι και λες είναι ένα γλυκάκι την ημέρα, οπότε μέχρι τόσο αφήνω, οπότε εντάξει. Λοιπόν, γιαουρτάκια για όλη την οικογένεια εκτός από μένα. Αυτό είναι με φράουλα και λευκή σοκολάτα. Εκεί. Αυτό είναι με κεράσι και στρατσιατέλα και κομματάκια δηλαδή σοκολάτα. Κάπου έχω και άλλα γιαουρτάκια, θα σας τα βγάλω σε λίγο. Πρανανούλες, πήρα τσικίτα. Δεν είχε μπίο. Τώρα είχαν τελειώσει, δεν είχε φέρει. Τι είναι αυτά? Νεκταρίνια. Τα θυμήθηκα. Νεκταρίνια. Είναι ένα κιλό. Κοινάμε γιατί μας τελειώσανε. Τα φρούτα, γενικά έτσι όπως το κάνω τώρα, τη διατροφή μας και αυτά που κόβω συνέχεια κάθε μέρα, κρατάνε πέρα από 3 μέρες. Υπολογίζω δηλαδή ότι αυτά είναι για 3 μέρες. Λοιπόν, μοτσαρέλα, γιατί μας τελείωσε. Σε λεπτό, να τα είδα. Αυτό είναι μπανάνα και στρατσιατέλα. Και αυτό είναι πάλι μπανάνα και λευκή σοκολάτα. Λοιπόν, και τώρα θα σας δείξω κάτι πολύ ωραία γιαουρτάκια που βρήκα. Τα οποία τα πήρα για να τα... Σας τα έδειξα βασικά και την προηγούμενη φορά που τα πήρα για να τα δοκιμάσουμε. Σας τα δείξω πάλι τώρα. Θα βγάλω όλα. Άτα. Λοιπόν, είναι αυτά εδώ τα bio. Βλέπετε. Και γράφει ούνε όνε τσούκα τσουζάτσου. Χωρίς δηλαδή στοιχεία ζάχαρης καθόλου. Καθόλου ζάχαρη. Τα πήρα εδώ για τους υπόλοιπους. Αλλά επειδή δεν έχουν καθόλου ζάχαρη, δεν είναι καθόλου γλυκά. Είναι δηλαδή όπως παίρνεις το γιαούρτι, το στάτερ και το ανακατεύεις με το φρούτο. Το οποίο το φρούτο, ό,τι γεύση έχει εκείνη την ώρα, δεν είναι πάρα πολύ γλυκό. Παιδιά, τα αγάπησα πολύ αυτά τα, γιατί είναι τα μοναδικά γιαούρτια που μπορώ να φάω με φρούτο, γιατί όλα τα υπόλοιπα δεν είναι πολύ γλυκά. Δεν μπορώ να τα φάω με τίποτα, δηλαδή με... είναι πολύ γλυκά και δεν μπορώ να τα φάω. Γενικά εγώ είμαι πολύ του πικρού, του ξινού, του σκέτου. Γενικά δεν, τη ζάχαρη δεν καθόλου. Λοιπόν, και έχω πάρει τώρα. Πήρα και τις 4 γεύσεις που βρήκα. Δεν ξέρω αν έχει κι άλλες, αυτές βρήκα. Λοιπόν, έχει αυτά εδώ τα κόκκινα τα φρουτάκια. Έχει διάφορα, έχει μήλο και μπέρις στην ουσία. Εδώ έχει μήλο, φράουλα και blackberry. Αυτό έχει ροδάκινο και... όχι, συγγνώμη, μάγκο και μπανάνα. Και αυτό είναι μήλο και αχλάδι. Και είναι αυτή η σειρά η bio, την οποία... σας λέω, είναι το μοναδικό γιαούρτι με φρούτα του εμπορίου μπορώ να φάω. Γιατί δεν έχει καθόλου ζάχαρη. Ο σύζυγός μου νόμιζε ότι ήταν χαλασμένο. Συγγνώμη, κόλλησα λίγο την κάμερα.
Και μου λέει είναι καλό αυτό και το δοκιμάζω και του λέω μια χαρά είναι. Και με το που το δοκιμάζω και βλέπω ότι δεν έχει ζάχαρη, λέει πρέπει να φάω κάτι πολύ γλυκό. Wow, λέω κάτσε και το φάω. Και λέω βρήκαμε και ένα γιαούρτι μπορώ να το φάω κι εγώ. Με φρούτα. Γιατί συνήθως το τρώω το σκέτ. Λοιπόν, πήρα ντοματούλες. Αυτές είναι πόσο 500 γραμμάρια. Για να φτιάχνω καμιά σάλτσα, να βάζω στο φαγητό, για τέτοια πράγματα. Δεν είναι, δυστυχώς δεν είχε βιολογικές καθόλου. Λοιπόν, μίνι μοτσαρέλα μικρά. Αυτά τα δίνω στα πιτσιρίκια, γιατί είναι μικρές μπαλίτσες και βολεύουν για τα μικρά πάρα πολύ. Λοιπόν, μήλα, πίο. Νομίζω πρέπει να έχω άλλα τρία. Οπότε πήρα να συμπληρώσω. Ένα κιλό βερικοκάκια. Θα τα βάλω τώρα εδώ αυτά. Βάλτε εκεί. Έχω κάνει ένα χαμό πάλι εδώ πέρα από κάτω. Λοιπόν, γαλάτα πήρα 3,5% βιολογικά. Είναι ένα, δύο, τρία. Ένα χυμό. Λέω εντάξει, είχα χυμούς, αλλά δεν πειράζει. Αφού πήγα, ας πάρω και ένα. Δεν πάει χαμένο σε μέσα χυμό. Πίνουμε περίπου ένα χυμό την ημέρα, μπορεί και παραπάνω. Αυτός είναι 1,5 λίτρο και είναι με πορτοκάλι, λεμόνι, καρότο. Αυτά. Και κάτι τελευταίο το κράτησα για το τέλος αυτό να σας το δείξω γιατί το πήρα αναγκαστικά. Οπ, πέφτει πολύ φως. Να ρυθμίσω λιγάκι. Πα, δεν έκανε και μεγάλη διαφορά από ό,τι βλέπω. Πας πω. Αναγκαστικά το φως είναι εδώ από πάνω. Είναι εδώ, ακριβώς εδώ. Γιατί είναι το φως του απορροφητήρα. Και έχω και το έξτρα φως που έχω πάρει αυτό το μικρό που σας έχω δείξει. Επειδή είναι νύχτα, ίσως είναι πολύ έντονο, δεν ξέρω. Εγώ το βλέπω αρκετά θαμπό εδώ, αλλά εντάξει, μου ξεχωρίζεται. Λοιπόν, είναι πρωτεϊνούχο ρόφημα. Το πήρα από το σούπερ μάρκετ. Γιατί το πήρα τώρα από το σούπερ μάρκετ. Είναι και σοκολάτα, που εμένα δεν μου αρέσει η σοκολάτα καθόλου. Έψαχνα να βρω βανίλια, αλλά δεν είχε. Μου είπαν ότι τους τελείωσε. Δεν είχαν δηλαδή. Δεν είχαν ούτε στην αποθήκη τους. Και το πήρα μόνο και μόνο γιατί πώς θα λένε, μου τελείωσε η πρωτεΐνη που έχω, της Forever. Περιμένω τώρα να μου έρθει μέχρι την Παρασκευή, αλλά μέχρι να έρθει εγώ θα ξεμείνω. Δηλαδή σήμερα πρέπει να βγαίνει, βγήκε μάλλον η σημερινή ημέρα και αύριο πρέπει να βγαίνει άλλη μία ή δύο δόσεις, δεν βγαίνει παραπάνω. Οπότε μέχρι την Παρασκευή, είναι Τρίτη έτσι, μέχρι την Παρασκευή θα ξεμείνω. Οπότε λέω πάρτο, κομμάτια να γίνει για να μην χαλάσω τη διατροφή. Δεν θέλω με τίποτα να τη χαλάσω τη διατροφή. Έχω μπει σε μία σειρά και δεν θέλω με τίποτα να τη χαλάσω. Λοιπόν, οπότε γι' αυτό και το πήρα. Και γύρω στα 8 ευρώ νομίζω. Εντάξει, δεν με πειράζει τόσο το πόσο κάνει. Δεν ξέρω τι δουλειά κάνει και αν κρατάει. Και το χειρότερο από όλα είναι το σοκολάτα. Τέλος πάντων, λοιπόν παιδιά αυτά ήταν τα ψώνια, τα σημερινά, ήταν μικρό είπαμε το σούπερ μάρκετ σήμερα. Και επειδή κάποιος με ρώτησε πόσο διαρκούν τα ψώνια, γενικά πάω και κάνω ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ του μήνα, σαν αυτό που έκανα πριν λίγες μέρες. Και μετά πάω αναγκαστικά και παίρνω συμπληρωματικά γιατί μας τελειώνουν πάρα πολλά πράγματα. Μας τελειώνουν το φρέσκο γάλα, μας τελειώνουν φρούσκα, σιγά που δεν θα κάτι σαρδά. Μας τελειώνουν φρούτα και λαχανικά. Και φυσικά όταν πας στο σούπερ μάρκετ για να πάρεις τα πιο απλά πράγματα, γάλα, φρούτα και τέτοια, όλο και κάτι θα δεις που σου έχει τελειώσει και λες ας το πάρω και αυτό το συμπληρώσω. Όπως εγώ ας πούμε πήρα τις μοτσαρέλες τώρα και τα γιαουρτάκια, δεν πήρα κάτι άλλο. Λοιπόν,
Οπότε έτσι γίνεται συνήθως. Το σούπερ μάρκετ δεν κρατάει μήνα βασικά, το μεγάλο κρατάει γύρω στις 20 μέρες. Και φυσικά εκτός από το σούπερ μάρκετ έχουμε και το σούπερ μάρκετ που κάνουμε για τα απορρυπαντικά, το οποίο πάω σε ένα συγκεκριμένο μαγαζί, πάω στο DM, όπως έχετε δει. Με έχει βολέψει πάρα πολύ γιατί βρίσκω πάρα πολλά προϊόντα μαζεμένα. Και είναι και αυτό. Το οποίο αυτό βέβαια το κάνω, ναι, πλέον νομίζω μια φορά το μήνα, γιατί και το γάλα των παιδιών έχει μειωθεί και οι πάνες έχουν μειωθεί αρκετά, γιατί παίρνω στην ουσία μόνο του μικρού, γιατί η μικρή μας πλέον πάει τουαλέτα, και παίρνω μόνο για το βράδυ της μικρής να φορά, για την ώρα. Φαντάζομαι σε 2 μήνες, 3 το πολύ θα το έχουμε κάψει. Θα το έχουμε... Το έχουμε κάψει, το έχω κάψει. Είναι καμένο. Νιστάζει. Λοιπόν, αυτά. Να μην σας κουράζω και σας άλλο. Εντάξει, πήγε το βίντεο πάλι. Προσπαθώ ρε παιδιά, τα κάνω μικρά, αλλά δεν βγαίνει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ελπίζω να μην σας κουράζω, να σας αρέσει το βίντεο. Μην ξεχνάτε να κάνετε γραφούλα και πατήστε και το καμπανάκι. Τόινγκ. Να σας έρχονται ειδοποιήσεις όποτε ανεβάζουμε βιντεάκι. Λοιπόν, αυτά από μένα. Όνειρα γλυκά σε μένα. Εσείς δεν ξέρω, μπορεί να είναι μέρα που το βλέπετε, μπορεί να είναι μεσημέρι. Ό,τι και να κάνετε, να είστε καλά, να χαμογελάτε και στους εχθρούς σας πάντα, μα πάντα, ή τέλος πάντων σε όσους σας υπομονωμεύουν ή σε όσους σας πηγαίνουν κόντρα ή οτιδήποτε, πάντα να χαμογελάτε. Τους σπάει τα νεύρα. Φιλάκια, καλό βράδυ, να είστε καλά. Τσάω!